Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, και θα δώσουμε το λόγο στον αγρότη, τον κύριο Θόδωρο Καρατζίκο. Ήταν από τους πρώτους που βγήκε και μας εξέθεσε την κατάσταση στο τι ακριβώς αντιμετωπίζει κομμάτι του αγροτικού κόσμου, όχι όλοι, για να λέμε τις αλήθειες. Καλώς μεσημέρι, κύριε Καρατζίκο, τι κάνετε? Καλή σας μεσημέρι, μια χαρά. Μην παρεξηγηθώ πάλι, γιατί είστε και λίγο περίεργες εσείς οι αγρότες. Όταν λέω ότι κομμάτι αγροτικού κόσμου αντιμετωπίζει φοβερές δυσκολίες, βγάζω εκείνο το κομμάτι που είναι ικανοποιημένοι και που δεν αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες. Έτσι. Και δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό που λέω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όποιος έχει την μύγα, μοιάζεται. Εγώ αυτό ξέρω. Α, εσείς μου το κάνετε ακόμη πιο όμορφο. Ναι, λοιπόν. Μα έτσι είναι. Όχι, όχι, κύριε Καρατζίκο, μην το αναλύσουμε περισσότερο. Νομίζω ότι όλοι μας καταλάβαμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ήσασταν σήμερα στον μπλόκο του Στριμονικού εσείς? Όχι, δεν πήγε, γιατί ο μπλόκος του Στριμονικού έχει τελειώσει. Έχουν αποσυρθεί όλα τα παστέρια. Ναι, ναι. Και τι ενημέρωση? Κάποια μπλόκα στην Ελλάδα παραμένουν και εμείς αποχωρήσαμε. Δεν ξέρω το λόγο, όπως είναι. Οι περισσότεροι θα αποχωρήσουν. Οι περισσότεροι, δεν ξέρω αν θα μείνει κάποιος. Από ό,τι είδατε αυτό που έγινε στην Αθήνα, καταλάβατε. Πήγαν οι αγρότες, κάναν πίκνικ στην Αθήνα και γυρίσανε. Δεν κάναν κάτι άλλο. Τι περιμένατε να κάνουν δηλαδή εσείς στην Αθήνα? Τι περιμένατε να κάνουν? Όταν κατεβαίνουν οι αγρότες, μάλλον γενικά ο κόσμος, και κάνει ένα συλλαλητήριο, κάνει συλλαλητήριο. Εμείς κάναμε εκεί πέρα πικνίκ, δεν κάναμε συλλαλητήριο. Ναι. Έτσι δεν πιέζεις μια κυβέρνηση που βγαίνεις και μπροστά στο τέτοιο και κάθεσαι και κάνεις ομιλίες. Θέλατε διαφορετική μορφή κινητοποίησης, λέτε εσείς δηλαδή στην Αθήνα? Βεβαίως. Ναι. Είχαμε όλη την Αθήνα μαζί μας. Φύγαμε από την Αθήνα και οι Αθηναίοι μας κοροϊδεύανε. Λέει, τι ήρθατε να κάνετε? Να κάνετε κατανάλωση, σε λέει, στα μαγαζιά μας? Γιατί αυτό έγινε εκεί πέρα. Ναι. Αυτό έγινε. Κάναμε κατανάλωση. Κάναμε κατανάλωση εκεί στα μαγαζιά μας. Ναι. Έτσι είπαν οι Αθηναίοι. Από εδώ και πέρα τι ακολουθεί? Είστε ενημέρωση? Έχετε ενημέρωση εσείς? Τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και στο εξής? Ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Τελείωσε αυτό. Τελείωσε η κινητοποίηση των αγροτών. Ναι. Η κυβέρνηση μας χάιδεψε με αυτούς τους συνδικαλιστές που έχουμε. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό το κομμάτι, ότι οι συνδικαλιστές πάλι κάναν τη δουλειά τους και εμείς οι αγρότες μείναμε στην απέξω. Δεν πήραμε τίποτα. Περιμένετε. Κάποιοι συνάδελφοί σας λένε ότι αποχωρούν σήμερα από τα μπλόκα, και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτό των σερών του Στριμονικού, και ότι μήνα με το μήνα θα έχουν συναντήσεις με τα υπουργεία, έτσι ώστε να διεκδικήσουν κάτι της παραπάνω και να βοηθηθούν. Αυτό εσείς δεν το πιστεύετε? Δεν το πιστεύω, όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να δώσει κάτι παραπάνω στους αγρότες. Mm. Καλά, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί πώς τα καταφέρουν και δεν τα καταφέρνουμε εμείς? Μήπως να δούμε τι κάνουν και αυτοί? Οι Ισπανοί έχουν συλλόγους ισχυρούς. Εμείς δεν έχουμε κανένα σύλλογο ισχυρό. Δεν έχουμε τίποτα. Α, είναι θέμα συλλόγου, λέτε, Έτσι ακριβώς, είναι θέμα συλλόγου. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Δημαρχείο του Σιδηρόκαστρο. Σε λίγο θα μπορούσα μέσα στον Δήμαρχο. Ναι. Να μιλήσουμε για να ιδρύσουμε έναν καινούριο, τουλάχιστον δικό μας, σύλλογο. Σύλλογο Συντικής Αγροτών. Αγροτών. Ναι. Μάλιστα. Με άλλους συναδέλφους σας έχετε μιλήσει, κύριε Καρατζίκο μου? Έχω από εδώ την περιοχή μου, ναι. Με άλλες περιοχές, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε κάθε περιοχή. Έχω μιλήσει με το Σύλλογο Καστοριάς. Και στην Καστοριά που βγήκε ένα παλικάρι, ναι, και τα είπα πώς έχουν τα πράγματα. Είναι μαζί μου, συμφωνεί απόλυτα με τις απόψεις μου και εγώ συμφωνώ με τις δικές του. Και πόσα κομμάτια θα γίνουμε οι σεραίοι? Κοιτάξτε, τα προβλήματα ανά 20 χιλιόμετρα των αγροτών αλλάζουν. Δεν γίνεται να κάνουμε έναν πασεραϊκό σύλλογο τόσο μεγάλο. Δεν γίνεται, γιατί τα προβλήματα είναι διαφορετικά. Κάθε 20 χιλιόμετρα και τα προβλήματα είναι διαφορετικά των αγροτών. Τι θέλετε να μου πείτε, κύριε Καρατζίκο, ότι ο πανσεραϊκός αγροτικός σύλλογος δεν ξέρει τα προβλήματα που έχετε εσείς εκεί πάνω στην Κερκίνη? Παράδειγμα, να φέρω ένα παράδειγμα. Πείτε μου. Εμείς εδώ δεν έχουμε το ΕΒ. Ναι. Εντάξει. Ναι. Τι γίνεται? Πώς θα μπει το ρεύμα αυτό που έδωσε η κυβέρνηση σε εμάς, ενώ έχουμε δημοτικές γεωτρήσεις?
Άρα καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα. Άρα, αφού έχετε δημοτικές γεωτρήσεις, θα πληρώνει το ρεύμα ο Δήμος και εσείς θα πληρώνετε κάτι της λιγότερο στο Δήμο. Δεν πάει έτσι. Δεν θα πληρώνουμε κάτι της λιγότερο, είναι ανταποδοτικά αυτά. Όχι, δεν είναι ανταποδοτικά. Όταν δεν υπάρχουν αγροτικές γεωτρήσεις και είναι δημοτικές, κανονικά δεν θα πληρώνει ο Δήμος λιγότερο ρεύμα. Αυτό το 9 λεπτά που είπανε. Φαντάζομαι ότι θα μπει και στους Δήμους. Φαντάζομαι ότι θα μπει και στους Δήμους. Άρα εσείς, αφού θα ελαφρυνθεί ο Δήμος, δεν θα πληρώνετε λιγότερο. Φαντάζομαι ναι. Αλλά υπάρχουν όμως και μια άλλη περίπτωση που ποτίζουν, παράδειγμα, μέσω καναλιών με μηχανάκι ποτιστικό που βάζουν πετρέλαιο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αυτό δεν θα το πάρετε πίσω ως επιστροφή πετρελαίου? Όχι. Τα λεφτά αυτά που μας δώσανε είναι ψίχουλα. 4 ευρώ ένα στρέμμα. Δηλαδή είναι σκέτο κοροϊδία. Ναι. Ακούει ο κόσμος, πήραν οι αγρότες 82 εκατομμύρια, αλλά στην ουσία τι πήραμε? 4 ευρώ πήραμε. Το στρέμμα. Γιατί αν τα έτσι ακριβώς. 4 ευρώ το στρέμμα τι είναι? Ναι. Τι κλήρω? Όταν ένα στρέμμα θέλει να καλλιεργηθεί 150 με 200 ευρώ και εμείς πήραμε 4 ευρώ. Τι κλήρο έχετε εκεί στην Κερκίνη οι αγρότες? Οι αγρότες στην Κερκίνη έχουν 13 στρέμματα κλήρου. Κάποιοι 11 και κάποιοι 13. Ναι. Είναι πολύ, πολύ μικρός ο κλήρος. Είναι πολύ μικρός ο κλήρος. Ναι. Απλά έχουμε νοικιάσει χωράφια, έχουμε κάνει και. Εντάξει, δηλαδή τα πιο πολλά στρέμματα που μπορεί να έχει ένας αγρότης στην περιοχή σας, πόσα είναι περίπου? Μπορεί να έχει 500 και 400. 500 στρέμματα. Ναι, 500 με 4 ευρώ το στρέμμα. 2.000 δηλαδή μου λέτε πήρε για πετρέλαιο. Ναι. Ωραία. Εντάξει, για να καταλαβαίνουμε τα μεγέθη. Γιατί ναι, εμείς που είμαστε έξω από το χώρο. Ναι, θα υπολογίσετε ότι το κόστος είναι 7 και 8 φορές επάνω. Ναι. Επομένως, εσείς τώρα, κύριε Καρατζίκο, από εκεί από την Κερκίνη, γενικός της ειδική, προχωράει στο βήμα να κάνει το δικό της σύλλογο και χωρίζεται από τον Πανσεραϊκό? Έτσι ακριβώς, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ήδη είναι, περιμένω να τελειώσει κάποιος συνάδελφος που είναι μέσα στο Δήμαρχο και να μπω και να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Δεν πάει άλλο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είμαστε μαζί με τον Σεραϊκό Σύλλογο. Έχετε μιλήσει με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο όμως? Με τον κύριο Διαμαντόπουλο και τον κύριο Παναγία έχετε μιλήσει? Εμείς δεν ήμασταν ποτέ στο Σύλλογο. Τον Σύλλογο των Σερών τον βρήκαμε. Ωραία, τον βρήκατε. Θα μπορούσατε να ενταχθείτε κι εσείς. Έχετε μιλήσει για να τους πείτε τα προβλήματα? Αυτά που λέτε τώρα εδώ δηλαδή, τα ξέρουνε? Εννοείται, τα ξέρουν από την πρώτη ημέρα. Και τι σας απήντησαν? Δεν σας είπαν, ωραία, ελάτε να βοηθήσουμε και εσάς? Όχι, δεν είπε έτσι ακριβώς. Εμείς έχουμε, λέει, το δικό μας, τη δικιά μας γραμμή, θα πάμε έτσι. Εντάξει, εμείς δεν συμφωνούμε με αυτή τη γραμμή. Καλά, με γραμμή θα πηγαίναν, αλλά αν αυτή η γραμμή πλάτενε λίγο και είχαν και τα δικά σας προβλήματα μέσα, πείραζε? Εννοείται ότι δεν πείραζε. Το θέμα είναι ότι δεν συμφωνήθηκε κάτι τέτοιο. Α, δεν ούτε ερωτηθήκαμε, παρόλο που δεν ερωτηθήκαμε και πήγαμε εμείς εκεί πέρα και είπαμε, καταθέσαμε τα προβλήματά μας. Ναι. Είχε κάποια άλλη άποψη. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Καρατζίκο, από ό,τι καταλαβαίνω, θα τα λέμε πάρα πολύ συχνά, μιας που προχωράτε να κάνετε και το δικό σας σύλλογο και να δούμε πώς θα αντιδράσει γενικά ο νομός. Γιατί... Θεωρώ ότι σε κάθε Δήμο πρέπει να γίνει και ένας σύλλογος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα προβλήματα κάθε 20 χιλιόμετρα είναι διαφορετικά. Απλά φοβόμαστε μήπως γίνεται πάρα πολύ σύλλογοι. Δεν πειράζει. Μέσα από αυτούς τους συλλόγους μπορείς να βγάλεις μια επιτροπή. Ωραία. Σωστά. Σωστά. Και σωστά. Θα μας εκπροσωπεί η επιτροπή. Ωραία. Δεν είναι κακό αυτό. Ο καθόλου, κύριε Καρατζίκο, μακριά από μένα αυτά. Ακόμα και αν κάποιοι συνάδελφοί σας πιστεύουν ότι κάνω πονηρές ερωτήσεις, δεν πειράζει, ας το πιστεύουν. Όποιος δεν έχει κάνει αγρότης δεν καταλαβαίνει και πολλά. Και τα νέα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν. Τα δύσκολα μπροστά τους είναι. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μας. Κύριε Καρατζίκο, ναι. Εξηγήστε ναι. μου και κάτι ακόμα, σας παρακαλώ. Εσείς επισκέπτεστε τον Δήμαρχο για να του ανακοινώσετε ότι θέλετε να κάνετε ένα σύλλογο. Ο Δήμος, ναι. Πού θα σας βοηθήσει? Δεν μπορώ να το κρατήσω πάρα πολύ όμως. Πρέπει να το κόψουμε. Ναι. Ναι, συγγνώμη, κύριε Καρατζίκο. Ωραία. Πείτε μου, ναι, πού θα σας βοηθήσει ο Δήμαρχος?
σε δύο κομμάτια. Ένα να μας δώσει μέρος για να μπορέσουμε να κάνουμε τον σύλλογο και το δεύτερο κομμάτι μπορεί να μας βοηθήσει είναι με το δικηγόρο για να στήσουμε το σύλλογό μας. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καρατζίκο μου. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε σε μια μικρή διακοπή.